Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Σήμερα παίξαμε ένα ακόμα παιχνίδι εκτός έδρας. Γιατί είμαστε από τις λίγες ομάδες που μέχρι τώρα έχουμε παίξει 8 παιχνίδια εκτός έδρας. Ήρθαμε εδώ βασικά για την νίκη. Πήραμε ένα βαθμό και αυτό σε γενικές γραμμές δεν είναι άσχημο. Στο πρώτο μήχρονο που μπορούσε και πιο εύκολα να παιχτεί ποδόσφαιρο λόγω του γηπέδου, θεωρώ ότι ο Ατρόμητος ήταν η καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι, παρόλο που μείναμε πίσω το σκορ πολύ νωρίς. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε προϋποθέσεις να κάνουμε καλύτερες τελικές προσπάθειες, δεν το κάναμε. Στο δεύτερο μήχρονο βάρνει αρκετά ο αγωνιστικός χώρος. Το παιχνίδι μοιραία πήγε σε μονομαχίες. Και η Κυριακή μας έδωσε και περισσότερο γήπεδο. Κλείστηκε στο δικό της το μισό και ήθελε να παίξει σε αντεπίθεση. Δεν κινδυνεύσαμε από αυτό, αλλά ωστόσο θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Να απειλήσουμε περισσότερο. Τροχοπέδι σίγουρα ήταν το γήπεδο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στις γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι από τον βαθμό. Γενικά, η συγκοθυμίδη μας τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι καλή. Οφείλουμε τώρα, αρχής γενομένης, από το παιχνίδι με το Λιβαδιακό το Σάββατο, να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας και να παραμείνουμε στις πρώτες θέσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Κορακάκη, δεδομένου ότι ήρθατε από την ΚΑΠΑ 20, ότι είστε μικρότερος σε ηλικία, ότι έχετε φορέσει τη φανέλα της ομάδας, σας κάνει αυτό να βγαίνετε πιο κοντά με τους παίκτες, να υπάρχει έτσι μια καλύτερη σχέση με τα παιδιά? Ναι, το ότι προέρχομαι από την ομάδα με βοηθάει δεν είναι θέμα σχέσης. Είναι θέμα ότι γνωρίζω την ομάδα πάρα πολύ καλά και αυτό με βοήθησε ειδικά στην αρχή. Η σχέση προπονητή-παίχτη είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Κόουτς, έχετε επισημάνει πολλές φορές ότι δέχεστε πρώτη γκολ και σήμερα το ίδιο έγινε. Δεν διορθώνεται αυτό από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπετε δεν διορθώνεται. Και σε στιγμές που δεν μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο και ήμασταν. Μπήκε η Κέρκυρα δυνατά, είμαστε στην περιοχή μας. Μόνο την πρώτη φορά που ήρθα στην περιοχή, δεχτήκαμε γκολ. Σε αυτό έχουμε θέμα. Το γεγονός ότι είχατε στερηθεί την κοινή για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την επέμβαση που έκανε τα στοιχεία, πιστεύετε στην ομάδα? Την κοινή δεν έχει παίξει ακόμα. Εμείς κοιτάμε να δουλεύουμε με τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι. Δεν μπαίνουμε σε δικαιολογίες, δεν το κάναμε και σε προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε απώλειες. Πρώτα πρέπει να κοιτάς τι μπορεί να κάνεις με αυτό που έχεις. Και μετά να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και να ευχηθώ και επιτυχίες, ειδικά στην ομάδα μας και σε όλο τον κόσμο να έχει χαρές. Όσον αφορά το παιχνίδι, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη εβδομάδα και ειδικά ένα πολύ δύσκολο τριήμερο. Το τελευταίο τριήμερο, μιας και αρκετά παιδιά προσβλήθηκαν από ίωση, γαστρεντερίτιδα. Τρεις παίξαν άρρωστοι, ο Σιόντης, ο Τουράμ και ο Ιωάννου με πυρετό τις τελευταίες ημέρες. Ο Ιωάννου και ο Τουράμ είχαν και σήμερα πυρετό. Παρ' όλα αυτά ανταποκρίθηκαν. Ο Βενέτης τελευταία στιγμή βγήκε εκτός. Είναι και άλλα παιδιά, ο Τζανουλίνος, ο Παμλίδης. Γενικά πολύ δύσκολη εβδομάδα είχαμε και γι' αυτό λέω ότι με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, θεωρώ ότι η ισοπαλία για μας είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, όσο και αν ακούγεται κάπως παράξενο για εντός έδρας παιχνίδι. Προηγηθήκαμε και εκεί πέρα που θέλαμε να διαφοροποιήσουμε λίγο την τακτική μας, να κλείσουμε χώρους, να προστατέψουμε αυτό το 1-0, ήρθε γρήγορα η ισοφάριση και αντιστράφηκαν οι ψυχολογίες πάρα πολύ σύντομα. Στον πρώτο ημίχρονο θα το χαρακτήριζα σε παρένθεση ροντέο το παιχνίδι. Θα μπορούσαν να μπουν εκατέρωθεν τέρματα, αλλά φαινόταν ότι έβρισκε πιο εύκολα χώρους ο Ατρόμητος. Διαφοροποιήσαμε εντελώς την τακτική μας στο δεύτερο ημίχρονο, μιας και, επαναλαμβάνω, ξέραμε ότι θα επέλθει η κόπωση, η κούραση. Δεν θέλαμε να κάνουμε άλλου είδους αλλαγές. Μας ήρθε και η αναγκαστική αλλαγή του Νίκητς στο ημίχρονο και δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε διαφορετικά το παιχνίδι έτσι ώστε να πάρουμε το τρίποντο. Και γι' αυτό λέω ότι η ισοπαλία είναι ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα με τα προβλήματα που είχαμε για εμάς. Αυτά. Η αλλαγή του Ζωραδούκα ήταν τακτική ή αντιμετώπιση? Ήταν τακτική και ο Γιάννης δεν είναι καλά τώρα.
Φαινόταν και στο παιχνίδι ότι δεν είναι σε καλή μέρα, αλλά τώρα μου είπαν οι γιατροί μέσα ότι και αυτός έχει ανεβάσει τώρα πυρετό. Οπότε ήταν λογικό και επόμενο και γι' αυτό αντικαταστάθηκε. Η αποστολή του Τουράμ είναι κάτι το οποίο είναι επιβλαβές για την ομάδα. Σίγουρα είναι επιβλαβές. Το Τουράμ είναι ένα βασικό όπλο για τη δική μας ομάδα. Ευελπιστούμε ότι θα χάσει μόνο δύο αγωνιστικές, όχι κάτι παραπάνω, γιατί είναι απόθεση απλή, δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα είναι ένα βασικό στοιχείο που θα λείψει από την ομάδα μας. Εύχομαι το παιδί που θα το αντικαταστήσει να το αντικαταστήσει επαξία. Κόμως κάνω ένα σχόλιο για τη συμπεριφορά του Ράμ, γιατί σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο με τη συμπεριφορά του άφησε και σήμερα με 10 παίκτες την ομάδα και τουλάχιστον δύο αγωνιστικές σε μια κρίσιμη κατάσταση του αθλήματος. Ο Ράμ δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα ούτε ένα λεπτό σε προπόνηση μέχρι τώρα που τον έχουμε από τις αρχές του καλοκαιριού. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις και πυρετό και όταν είσαι εξαντλημένος, επέρχεται και η κούραση, έρχονται και τα νεύρα περισσότερο, τον προκαλέσανε κιόλας, είναι λογικό να αντιδράσει σίγουρα. Δεν θα έπρεπε να αντιδράσει έτσι, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ένας χαρακτήρας και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σου δίνει δικαιώματα συχνά έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε άλλη διαδικασία. Αυτό θα το συζητήσουμε εκ των έσω και θα βρούμε το τι πρέπει να κάνουμε για αυτό το οποίο έγινε. Κύριε Γρηγορίου, πολλές φορές κουνήσατε το κεφάλι απογοητευμένο στην αρχή του παιχνιδιού. Είχε να κάνει με την ομάδα σας, με τη διαιτησία, με το γεγονός ότι δεν έγιναν κάποιες προσπάθειες. Εντάξει, μέσα ένα παιχνίδι και επικροτώ προσπάθειες και κάποιες στιγμές το ζω το παιχνίδι από ό,τι βλέπετε και το ζω έντονα. Κάποιες στιγμές δεν μου αρέσουν κάποιες ενέργειες και απογοητεύομαι πρόσκαιρα εντός δευτερολέπτων, αλλά έτσι ζω τα παιχνίδια γενικά. Δεν είναι κάτι άλλο. Κόουτς, η αποβολή του Τουράμ κάνει την αποκτήση σέντερφορ προτεραιότητα και γενικά λίγο για το μεταγραφικό σχεδιασμό της εμβόλυμης. Ψάχνουμε για τρεις παίχτες. Θέλουμε να κάνουμε προσεκτικές κινήσεις γιατί έχουμε δημιουργήσει μετά από πάρα πολύ κόπο μια οικογένεια μέσα από διτήρια. Και οι κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές, κυρίως από θέμα χαρακτήρα και βέβαια ποιότητας, γιατί οι μεταγραφές του Ιανουαρίου καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες. Σίγουρα, ενδεχομένως, να αναζητήσουμε κάτι και σε αυτή τη θέση, όπως και σε άλλες δύο. Coach, επειδή γνωρίζουμε τη δική σας φιλοσοφία όλα αυτά τα χρόνια που είσαστε εδώ στην Κέρκυρα, ακούγονται διάφορα για ποδοσφαιριστές που θα έρθουν δανεικοί. Εσείς από ό,τι γνωρίζετε δεν θέλετε δανεικούς ποδοσφαιριστές. Όχι μόνο εγώ. Και η διοίκηση δεν θέλει δανεικούς ποδοσφαιριστές. Είμαστε της φιλοσοφίας ότι κυρίως οτιδήποτε πάρουμε στην ομάδα μας να είναι κτήμα δικό μας, να μπορέσουμε να το δουλέψουμε. Αν υπάρχει μεταπολιτική αξία, έχει καλώς, αλλά γενικά να αισθάνεται και να νιώθει ότι είναι στη δική μας ομάδα. Έστω και αν είναι ένα παίκτης ο οποίος θα κάνει διαφορά. Αν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά και να μας βοηθήσει αυτούς τους 4-5 μήνες, νομίζω ότι δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο ο οποίος αρνηθεί κάτι τέτοιο, αλλή μόνο. Πότε θέλετε εσείς να έχετε να πληρωθείτε? Δεν βιάζομαι. Όσο και αν σας ακούγεται παράξενο, δεν βιάζομαι. Έχουμε όλο το μήνα μπροστά μας. Εντάξει. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι ποδοσφαιριστές που θέλουμε. Κοιτάμε καθημερινά πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και τους κοιτάμε εξονυχιστικά για να μπορέσουμε να κάνουμε ουσιαστικές μεταγραφές. Εάν δεν είναι ουσιαστικές μεταγραφές, δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε μόνο και μόνο για να πούμε ότι κάναμε μεταγραφές. Έχετε σχηματίσει άποψη για τους ποδοσφαιριστές που δοκιμάζετε το τελευταίο διάστημα? Όχι ακόμα, γιατί κάνανε ένα τεράστιο ταξίδι. Το έχω κάνει σύντομα αυτό το ταξίδι και ξέρω ότι θες τουλάχιστον μία εβδομάδα για να μπορέσεις να συνέλθεις. Είναι ένας μήνας με εμβόλυμες αγωνιστικές, με πολύ πιεστικές υποχρεώσεις της ομάδας, με παιχνίδια δηλαδή, ειδικά το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου, συνεχόμενα δύο μέσα εβδομάδα. Πιστεύω ότι θα έχετε ολοκληρώσει την γραφική του σχεδιασμού για να βοηθήσουν και οι νέοι παίκτες να ξεκουράσουν λίγο. Πείτε μας ένα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα ξεκινήσω αντίστροφα ότι σας το έχω πει από το καλοκαίρι. Ακόμα δεν το ξεχνάω. Την πρώτη αγωνιστική σας είπα ότι έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Στην ερώτηση που μου κάνατε και εξακολουθώ να έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Είδατε σήμερα ότι είχαμε πρόβλημα με τον Νίκετς, μπήκε ο Ανδρεόπουλος. Είχαμε πρόβλημα με τον Βενέτη, μπήκε ο Δημητρόφσκι. Είχαμε πρόβλημα, έπρεπε να αντικατασταθεί ο Ζαραδούκας, κατά την προσωπική μου άποψη, μπήκε
ο Γκόμες, σαν αριστερό μπακ, έχουμε και τον Ντιόγκο βέβαια. Γενικά το υλικό είναι πάρα πολύ καλό. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ καλό υλικό, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Έχουν δημιουργήσει οικογένεια και δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές απώλειες ή κενά. Γιάννης Δαραδούκας κοντά μας σήμερα, ήταν αρχηγός για την κυριακή ομάδα στο παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο. Εξαναβόλησε για την πρώτη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο. Ισόπαλο το αποτέλεσμα 1-1. Σχολίασε μου λίγο το παιχνίδι. Θέλετε την νίκη, θέλετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, καταρχήν καλή χρονιά σε όλους. Δεν ξεκινήσαμε με τους καλύτερους Ιωνούς. Ενώ πιστεύαμε ότι θα μπούμε λίγο καλύτερα, μπήκαμε λίγο μουδιασμένα. Καταφέραμε να βάλουμε ένα γκολ. Εκεί που πήγαμε να το κρατήσουμε, δεχτήκαμε τον γκολ και κάναμε έγινε ισοφάριση. Αλλά βρέθηκαμε σε μια πολύ κακή μέρα και η ομάδα μας δείχνει χαρακτήρα και πιστεύω σιγά σιγά θα βρούμε το δρόμο μας πάλι. Κάποια στιγμή έγιναν κάποια επεισόδια, αποβλήθηκε ο Τουράμ, υπήρξε γενικότερα μια ένταση. Οφείλεται στο γεγονός ότι περισσότεροι είσαστε άρρωστοι, είσαστε ταλαιπωρημένοι, καταπονημένοι και αναγκαστήκατε να παίξετε ή και στο ότι γενικότερα υπήρχε πίεση στο παιχνίδι. Σίγουρα ταλαιπωρήθηκε όλη η αποστολή στο ξενοδοχείο, ήταν τα μισά παιδιά άρρωστα και αυτά, αλλά δεν είναι δικαιολογία για μας. Έπρεπε στο γήπεδο να είμαστε λίγο καλύτεροι, δεν ήμασταν, αλλά κοιτάζουμε μπροστά. Ακολουθούν παιχνίδια, έχετε αγώνες εξαναβολής. Ήταν λίγο κουραστικό το πρόγραμμα για τους αγώνες που έρχονται. Ωστόσο, ο στόχος που βάζει η ομάδα. Ο στόχος η ομάδα είναι η γρήγορη παραμονή και ένα καλό πλάνο για την καινούργια χρονιά. Είναι μια μεταγραφική περίοδος αυτή. Σκοπός είναι, όπως είπε ο Μιχάλης Γρηγορού, να αποκτηθούν 2-3 παίχτες. Γενικότερα όμως υπάρχει δέσιμο όσον αφορά τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Φαίνεται αυτό ότι έχουμε δείξει ότι είμαστε μια οικογένεια. Το ένα παιδί θέλει να παίζει το άλλο. Δεν έχουμε προβλήματα στα αποδυτήρια. Ότι το έχει καταφέρει και αυτό και ο προπονητής μας. Και συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Νίκος Λαζαρέτης κοντά μας. Η ομάδα του απέσπασε ισοπαλία στο παιχνίδι εξαναβολής με την Κέρκυρα 1-1. Ήταν ένα παιχνίδι μέντας, ήταν ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες ήθελαν να πάρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά τη δική σου ομάδα, πιστεύω ότι θα μπορούσατε να πάτε καλύτερα. Σίγουρα. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να βρισκόμαστε μπροστά στο σκορ. Από εκεί πέρα ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος. Αλλά εντάξει, όπως είπες και εσύ, είχαμε μετά από πολύ καιρό απραξίας ξεκινήσαμε τα παιχνίδια. Είναι και λίγο δύσκολο να ανταπεξέλθεις γρήγορα στο παιχνίδι, στις απαιτήσεις. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο μας δίνει και όθηση για τη συνέχεια. Πλησιάζεις τις 500 συμμετοχές, επαγγελματικές συμμετοχές στο ποδόσφαιρο. Πώς σου φαίνεται αυτό, πόσο και να νιώθεις? Εντάξει, είμαι χαρούμενος που παίζω ακόμα ποδόσφαιρο. Εύχομαι να είμαι υγιής. Είναι ωραίο να έχεις συμμετοχές. Είναι ωραίο να ζεις μέσα στο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής. Και νομίζω ότι μακάρι να μπορέσω να παίξω και περισσότερο. Τώρα, η σχέση με τον Κορακάκη, που είναι ένας προπονητής, ο οποίος έχει υπάρξει παίκτης ομάδας, ο οποίος είναι πιο κοντά ηλικιακά σε εσάς, σας βοηθάει αυτόν στο να υπάρχει καλύτερο κλίμα στην ομάδα? Εντάξει, σίγουρα. Όταν ένας προπονητής έχει παίξει ποδόσφαιρο, γνωρίζει την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί και τι πρέπει να κάνει, νομίζω είναι θετικό και είναι θετικό στην εικόνα απέναντι στον ποδοσφαιριστή. Ο στόχος τώρα για την ομάδα, στα παιχνίδια που ακολουθούν και είναι και αρκετά, είναι μαζεμένα, θα παίξετε κάποια εξαναβολή, θα υπάρχει κούραση. Ο στόχος λοιπόν για τον Ατρόμητο. Έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο, πρέπει να ξεκουραστούμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να πάρουμε την νίκη και γι' αυτό θα μπούμε και να παίξουμε για την νίκη μόνο. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.